Άλλη μια Τρίτη. Άλλη μια Τρίτη εδώ λοιπόν, έκθεση ιδεών από τη Θεσσαλονίκη. Για χαρά σε όλους. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και αυτή την Τρίτη δεν έχω ιδέα τι θα σας εκθέσω. Είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ξεκινάει και τηλεοπτικά η έκθεση ιδεών. Έτσι, πιθανόν θα κρατήσουμε και το μότο το πίσω από τα μικρόφωνα, μπροστά από τις κάμερες. Ερχόμαστε σύντομα, έκθεση ιδεών, κοντά σας, με διαφορετικό καλεσμένο κάθε εβδομάδα, να απαντάει σε 5 ερωτήσεις και να μας εκθέτει τις ιδέες του. Εκεί δεν θα έχουμε εμείς ιδέα τι θα μας εκθέσει αυτός. Λοιπόν, Τρίτη, 27 Μαρτίου κάθε χρόνο είναι η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Δεν θα σας πω για το μήνυμα που γράφετε κάθε χρόνο για τέτοια. Πιθανόν το έχετε διαβάσει όλοι στο ίντερνετ. Έχει ανέβει παντού, στα περισσότερα site, και είναι και μεγάλο, δεν υπάρχει λόγος να σας το πω, μπορείτε να το ψάξετε. Για χαρά σε όλους. Πέστε εδώ, στείλτε τα μηνυματάκια σας να επικοινωνήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε το τριήμερο να δει, μας τίμησε άλλο ένα τριήμερο στο Θέατρο Άρατος, στο Sorry Λάθος Κρεβάτι. Ευχαριστούμε πολύ, μας συγκινεί πραγματικά αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Τελευταίο τριήμερο αυτό, σας περιμένουμε και αυτό λοιπόν, στη Μοσκόφ 12, 9.30 ώρα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Τελευταίο τριήμερο για να σας αποχαιρετήσουμε και να φύγουμε για το Πάσχα. Σκεφτόμουν να βάλω ένα άλλο τραγούδι, αλλά μια και είναι Παγκόσμια ημέρα θεάτρου σήμερα, λέω να βάλω ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Δημήτρη Χόρν, σε μουσική και στίχους Μάνου Χατζηδάκη, ηθοποιός σημαίνει φως. Δεν ακούγεται. Πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός. Ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή. Εντάξει, πραγματικά απίστευτη ερμηνεία του Δημήτρη Χόρν. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το ερμηνεύσει κανένας καλύτερα. Δηλαδή, τον ακούς και κάνεις εικόνες. Τον βλέπεις να παίζει. Λοιπόν, τελευταία Τρίτη για αυτό το μήνα. Θα απουσιάσουμε και 2 εβδομάδες. Μια μεγάλη Τρίτη είναι η μία και η επόμενη στις 11 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, στις 10 του μήνα, 11, τι είναι η Τρίτη. Θα είμαστε εκτός Θεσσαλονίκης, δεν θα είμαστε κοντά σας. Να πούμε ότι ακόμα οι διαγωνισμοί για τελευταία Τρίτη τρέχουν. Έχουμε βέβαια σήμερα, θα το πω πρώτο, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο από τον Κώστα Μπέλη και εσύ, όμικρον έψιλον, στη Φράγκον 3. Συγγνώμη, δεν χαμήλωσα το κινητό μου. Ένα μεγάλο δώρο προσφορά, είπαμε, του Κωνσταντίνου Μπέλη και εσύ ο μικρόμισης Φράγκον 3, για νονούς, νονές, για τα παιδιά σας, ένα παιχνίδι παιδικό. Είναι μία από τις προσφορές που έχουμε σήμερα, για τις υπόλοιπες θα σας ενημερώσω αργότερα. Ένας από τους καλεσμένους, τους τηλεοπτικούς, επειδή το συμφωνήσαμε και το Σάββατο θα πάμε να κάνουμε και την συνέντευξη, είναι ο επόμενος, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
Λαβρέντι της Μαχαιρίτσας, ένας Τούρκος στο Παρίσι. Λοιπόν, το Λαβρέντι μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τη Φρόζο Στυλιανού, τον Στίβ και την Μιρέλα Πάχου, για τελευταίο Σάββατο, αυτό το Σάββατο, μπορούμε να τους απολαύσουμε και να τους απολαύσετε στο stage live, live stage, στα Σφαγεία, τρίτο Σάββατο, πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αγεμάτο πρόγραμμα. Όλοι είπαν ότι θα μας... Συγγνώμη, είναι ζωντανή εκπομπή εδώ και γίνονται λαθάκια, δεν πειράζει, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Να κάνουμε, συμβαίνουν και στα καλύτερα τα σπίτια. Λοιπόν, επίσης το Σάββατο είπαμε για το αυτό, την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στο Blue Barrel, ο αγαπητός φίλος και εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Κώστας Ομιλώσης θα είναι στο Blue Barrel. Πιθανόν και εμείς μετά την παράσταση θα πάμε εκεί να απολαύσουμε τον Κώστα. Τώρα πάμε να ακούσουμε Τάνια Γεγίδη και Dream Believer. Τάνια Κικίδη, εξαιρετική φωνή, καταπληκτική φωνή από τη Χαλκίδα και φίλοι καλοί. Λιονταράκι κι αυτή. Λοιπόν, μια και μιλάμε για λαϊβάκια, είπαμε για αυτά, να πούμε ότι αύριο στο Άββατο, στις ώρα έναρξης στις 10, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, μαζί του ο Αλέξανδρος Τζουγανάκης, ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, μπορείτε να πάτε να το απολαύσετε. Τζουγανάκης εις διπλούν. Πλάκα, φτάσαμε, μου βγάζει εδώ το διαφημιστικό πακέτο. Δεν πειράζει, ας πούμε μια και είναι το διαφημιστικό πακέτο, να πούμε και τις προσφορές, άλλη μια προσφορά της εκπομπής. Ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 20 ευρώ από το Picnic στη Διογένους 33. Στην κάτω Τούμπα, όσοι πιστοί προσέλετε, καταπληκτικό φαΐ, ωραίο περιβάλλον, πολύ θετική άβρα. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας την Ντόρα και τον Τζόρτζ. Τον Τζόρτζ και την Ντόρα που μας ακούν από την Ελβετία. Να πούμε ένα γεια στην Χριστίνα. Γεια σου Χριστίνα. Ο Πέτρος, φίλος από το Λονδίνο. Γεια σου Πέτρο. Στείλτε και άλλοι μηνύματα να ξέρουμε ότι μας ακούτε. Εμείς είμαστε εδώ. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο διαφημιστικό πακέτο, γιατί και εμείς πρέπει να ζήσουμε. Και επανερχόμεθα. Μη κάνουν δίχως όνομα, εγώ τους δίνω όνομα. Δεν καθόμαι φρόνημα, εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Ζητάω τα προβλεπόμενα, δεν ζητιανεύω μόνιμα. Διαφέρουμε και εδώ, αυτό είναι το πόρισμα. Μια ωραία εκτέλεση από Going Through και Μάνο Πυρβολάκη. Καλημέρα Ελλάδα. Το παντρέψαν με αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, εμείς εδώ συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να πούμε, να πάμε λίγο στα θεατρικά. Σήμερα θα κάνουμε ένα τουρλουμπούκι, δεν πειράζει. Την Παρασκευή στις 30 και το Σάββατο στις 31 και την Κυριακή 1η Απριλίου στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν, της Μαρία Μπράουν πιο σωστά, του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σκέβα. Παίζουν η Λένα Παπαλιγούρα, ο Μάξιμος Ομομούρης, ο Γιάννης Νταλιάνης, Βαγγελίου Ανδραδάκη, ο Γιώργος Σιμεωνίδης και ο Νίκος ο Γεωργάκης. 9 και 4 την Παρασκευή η παράσταση και το Σάββατο διπλή, 6 και 4 και 9 και 4 και την Κυριακή 6 και 4. Εισιτήριο 16 ευρώ, κανονικό 12 φοιτητικό ανέργων ΑΜΕΑ στο Θέατρο Αριστοτέλειων το τριήμερο 30 έως 31. Να καλησπέρασουμε το Ζώη, το Άσο Ζώη από την Αυστραλία, φίλος καλός, ξενιτεύτηκε και αυτός. Όλοι έχετε ξενιτευτεί, ελάτε ρε παιδιά εδώ πίσω, ελάτε πίσω να κάνουμε ανάσταση, δηλαδή θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα, μας αφήσατε μου, ή στείλτε λεφτά. Αν δεν θέλετε να γυρίσετε, στείλτε μας τα χρήματα.
θα τα δεχτούμε, δεν θα σας προσβάλλουμε. Να είστε καλά όπου και αν είστε. Όσοι δεν μας έχετε στείλει μήνυμα και μας ακούτε, στείλτε μας μήνυματάκι να δούμε που βρίσκεστε και τι κάνετε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με 1550, Αλέξανδρος Μίχος και τις νύχτες ντύνομαι παιδί. Εδώ είμαστε και πάλι. Πιστεύω να διορθώσαμε λίγο τον ήχο. Ευχαριστούμε τον Κώστα που μας ενημέρωσε. Λοιπόν, για να δείξουμε ότι εμείς είμαστε και εκπομπή επίπεδου, έτσι, είμαστε εκθέσεις ιδεών, δεν είμαστε ό,τι και ό,τι, είμαστε ό,τι πρέπει. Παρουσιάσεις βιβλίου. Την Τετάρτη, αύριο, ο Μπάμπης Πλαϊτάκης παρουσιάζει στον Ιαννό το βιβλίο του με τίτλο «Η γυναίκα που τόλμησε», εκδόσεις Ηρόδοτος. Ώρα έναρξης στις 7, στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους 7. Έτσι, για να πούμε, να δείξουμε ότι είμαστε και παραμορφωμένοι. Είναι οι δωρεάν εκδηλώσεις της εβδομάδας αυτές. Έτσι μπορείτε να πάτε και να τις παρακολουθήσετε δωρεάν. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα παρακολουθώντας μια παρουσίαση βιβλίου. Να πούμε επίσης, μια και είμαστε στα βιβλία, να πούμε ότι την 5η στις 29 Μαρτίου οι εκδόσεις «Ψυχογιός» παρουσιάζουν πάλι στον Ιαννό το νέο βιβλίο της Νόρας Πιλόροφ με το τίτλο «Συνένοχη». Θα μιλήσουν μέλη της αντιπροσωπείας της Διεθνής Συμμαχίας Μνήμης, του Ολοκαυτώματος, κυρία Μάρο Χριστοδουλάκη, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής. Ώρα έναρξης και αυτός στις 7, στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους. Επίσης, στον παιδικό Ιαννό, στη Μητροπόλεως 73, μια και πιάσαμε τον Ιαννό, το απόγευμα του Σαββάτου, στις 30 Μαρτίου, η Άννα Κοντόφσκα και ο Ηλίας Μάστορας περιμένουν μικρούς και μεγάλους σε μια διαδραστική παρουσίαση βιβλίων, δύο τα βιβλία, «Βέρα, η μαγική σκακέρα» και «Σκακιστική Οδύσσια». Στον παιδικό Ιαννό θα προλογίσει η φίλη και θεατρική σκηνοθέτηση Βαρβάρα Δουμανίδου και θα αφηγηθεί η διαλεκτή Κουιτζόγλου. Ώρα έναρξης στις 6 αυτό. Λοιπόν, ενημερώσαμε και για τα βιβλία, έτσι. Σας είπαμε και για δωρεάν εκδηλώσεις της εβδομάδας. Θα σας πούμε και για μουσικές, θα σας πούμε και για θέατρο, τι μπορείτε να δείτε δωρεάν αυτή τη βδομάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με έναν ακόμα που θα πιστεύω ότι θα το πει το ναι να είναι στην εκπομπή μας και αυτός στην τηλεοπτική. Μιλάμε πάντα για τον Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου και ένα τραγούδι το οποίο λέγεται «Το ποντίκι και ο αετός». Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, και αυτόν μπορείτε να τον απολαύσετε μαζί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα τελευταίο Σάββατο αυτό, εδώ στο Live Stage, Stage Live, στα Σφαγεία. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Γεμάτο, μουσικές, είναι μαζί τους και η Μιρέλα Πάχου, ο Στίβ Τίζερ και η Φρόση Στυλιανού. Μπορείτε να πάτε να το απολαύσετε. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ να σας πούμε τα επόμενα, να σας πούμε για μουσική. Την Παρασκευή στις 30 και Σάββατο 31 Μαρτίου βραδιά ρεμπέτικο και νεολαία με την μπάντα του Μουσικού Σχολείου Πηλέας και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την Παρασκευή η Πολυμελής Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Καβάλας και το Σάββατο θα συμμετέχουν ο Πάνος Αβόπουλος και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης. Ώρα 8.30 και τις δύο βραδιές στην Στρατηγού Καλάρη,
5, Σάββατο και δωρεάν είσοδος, έτσι, την Παρασκευή και το Σάββατο 31 Μαρτίου. Καλά, σας έχω σήμερα όλο το τζάμπα σας, όλο τζάμπα θα σας στείλω, όλο τζάμπα. Γι' αυτό θέλω να γελάτε, να πάτε εκεί να δείτε βιβλία, θέλω να δείτε παραστάσεις, θέλω να δείτε διάφορες εκδηλώσεις μουσικές, θεατρικές, θα σας πω και για τα άλλα, θα σας πω και για εικαστικά. Γι' αυτό, γιατί θέλω να σας βλέπω να γελάτε, να σε δω να γελάς, κίτρινα ποδήλατα. Κίτρινα ποδήλατα, να σε δω να γελάς. Έτσι. Και εγώ να σας βλέπω να γελάτε θέλω. Να γελάμε όλος, να είμαστε καλά, να γελάμε, να ανταμώνουμε, να περνάμε καλά. Την Πέμπτη, 29 Μαρτίου, η κινηματογραφική λέσχη Πανοράματος με προβολή της γαλλικής ταινίας «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» του Ζακ Ντεμί. Πρωταγωνιστούν η Καθρίν Ντενεύ και Μαρί Μισελ και Αν Βερνών, ώρα έναρξης στις 8, στο Αμφιθέατρο Κέντρου Πολιτισμού στο Δημαρχείο Πανοράματος, Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής, Αποστόλου Σαμανίδη 21 στο Πανόραμα, με δωρεάν είσοδο. Όσοι είστε φίλοι του κινηματογράφου, μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε μια κλασική πλέον ταινία, «Οι ομπρέλες του Χερβούργου». Και να πάμε να σας πω για ξενάγηση. Ξενάγηση λοιπόν, το Σάββατο 31 Μαρτίου το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί δωρεάν ξεναγήσεις της έκθεσης Selfie Images που αναπτύσσει το σύνθετο θέμα της εικόνας του εαυτού από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Οι ξεναγήσεις θα επαναληφθούν στις 21 Τετάρτου, 5 Πέμπτου, 19 Πέμπτου, θα τα ξαναπούμε και τότε, ώρα έναρξης στις 12. Τοποθεσία Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στην Αποθήκη Α στο λιμάνι. Τηλέφωνο επικοινωνίας να σας δώσουμε. 2310-566-716. 2310-566-716. Για όσους ενδιαφέρονται για την ξενάγηση. Και την Πέμπτη, να βλέπετε, την 5η-29 Μαρτίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει την περιοδική εικαστική έκθεση «Τέχνη και τέχνη», με έργα που δημιουργήθηκαν από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το Τρίτο Εργαστήρι Ζωγραφικής Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έναρξη στις 18:30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στην Μανώλη Ανδρώνικου 6. Καλά, έτσι σήμερα σας έχω κάνει, σας έχω στείλει παντού δωρεάν. Έχουμε τα πάντα, είχαμε βιβλία, κινηματογράφους, εικαστικά, ξεναγήσεις. Να σας πω, να σας πω. Μετά θα σας πω κι άλλα. Τώρα πάλι διαφημίσεις. Τι πράγμα είμαστε, παιδιά. Ναι, πέρασε μισή ώρα. Μπράβο. Περνάει ευχάριστα η ώρα, γιατί στέλνετε μηνύματα. Επικοινωνούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πακέτο των διαφημίσεων και πάλι μαζί. Μπλε, Τζόρτζια. Καταπληκτική, καταπληκτική. Ό,τι και να πούμε, νομίζω είναι λίγο για την Τζόρτζια. Αντικατέστησε επάξια την προηγούμενη. Δεν θέλουμε. Θα την παίξουμε και μετά. Λοιπόν, μια και λέμε για τα δωρεάν. Και φτάσαμε σήμερα στα δωρεάν. Την Τετάρτη αύριο, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, αφιέρωμα στον μεγάλο συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ. Τίτλος του αφιερώματος: «Άγιος με παρελθόν και αμαρτωλός με μέλλον». Ωραίος τίτλος, έτσι. «Άγιος με παρελθόν και αμαρτωλός με μέλλον». Καλά, φοβερό. Λοιπόν, ώρα έναρξης στις 7:30, τοποθεσία Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Εθνικής Αμήνης 27. Και επίσης ένα τελευταίο δωρεάν από αυτά που έχουμε πληροφορίες είναι το αφιέρωμα στον Παύλο Μελά την Πέμπτη. Στις 29 Μαρτίου η πολιτιστική ομάδα του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης
μας περιμένει στην τιμητική εκδήλωση προς τον Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Ώρα έναρξης στις 7 το απόγευμα, στην τοποθεσία στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4. Νομίζω ότι σας έχω καλύψει από όλες τις πλευρές σήμερα, έτσι. Τώρα όμως πρέπει να καλύψω και μένα, για να καλυφθώ και εγώ αυτή τη στιγμή θα ήθελα για να καλυφθώ αυτό που λέει ο Λάκης στο παρακάτω τραγούδι. Πήκαμε στον Φάνη, Βασίλης Καζούλης. Σήμερα θα σας πω ό,τι παίξαμε από όλους τους καλλιτέχνες που παίξαμε σήμερα. Οι περισσότεροι θα είναι στην τηλεοπτική μας εκπομπή καλεσμένοι. Θα τους έχουμε ένα μίνι αφιερωματάκι να μας εκθέσουν τις ιδέες τους. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πω πάλι για την μεγάλη προσφορά τη σημερινή της εκπομπής. Ένα μεγάλο δώρο παιχνίδι από το κατάστημα του κυρίου Κωνσταντίνου Μπέλη και Σία Ωμικρον Έψιλον στη Φράγκον 3. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που κάνει στην εκπομπή μας. Να είναι καλά. Φίλος καλός, αδερφός. Λοιπόν, μετά τον Φάνη, νομίζω ότι μετά την Φανή θα κολλούσε ο Φάνης. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Βέβαια, καμία σχέση ο ένας που ήθελε να ξεχάσει τη Φανή και ο άλλος που τον 2 χρόνια είχε να τον δει. Μεγάλες ιστορίες, μεγάλες ιστορίες. Δύο χρόνια είχα να σε δω και σε γιορτή. Λοιπόν, πλάκα φτάνουμε στο τέλος εκπομπής και σήμερα θα παίξουμε ένα τραγουδάκι ακόμα από μια φωνή που θα είναι μαζί μας στην τηλεοπτική έκθεση ιδεών. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μου στέλνετε μηνύματα και διαπιστώνω ότι θα είμαστε αρκετός κόσμος στο νησί και θα κάνουμε μαζί ανάσταση. Θα είναι νομίζω ένα πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι μια πολύ ωραία η φετινή Ανάσταση εκεί στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μάνας, εγώ και εσύ δεν θα σας παίξω αυτό το τραγούδι τώρα, βέβαια. Θα σας παίξω, αυτές είναι άλλες μέρες τώρα εκεί στο νησί, θα είναι άλλες μέρες. Θα σας παίξω τις άλλες μέρες από την Φρόσο την Στυλιανού. Είναι το καινούριο της τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε. Σε μουσική και στίχους. Αυτή ήταν και η Φρόσο Στυλιανού στο τραγούδι της Άλλες Μέρες. Λοιπόν, πλάκα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και αυτή την Τρίτη. Ραντεβού After Easter. Θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Μεγάλη Τρίτη και την επόμενη Τρίτη δεν θα κάνουμε εκπομπή λόγω καλοπέρασης. Θα τα πούμε στην επιστροφή. Να περάσετε καλά, μην φάτε πολύ και να κρατήσετε τις παραδόσεις, δηλαδή να μην τρώτε νηστική, να τσιμπήσετε κάτι πρώτα, δηλαδή να φάτε τη μαγειρίτσα σας για να μπορέσετε την επόμενη μέρα να φάτε άνετα το κατσικάκι σας. Εμείς εκεί θα χτυπήσουμε τη μαγειρίτσα μας, όπως και πέρσι που ήμασταν στην Αστυπάλαια, στην όμορφη Αστυπάλαια, στην Πεταλούδα του Αιγαίου. Οπότε θα τα πούμε μετά την Ανάσταση. Να περάσετε καλά, να είστε καλά, να είμαστε γεροί
και να ανταμώνουμε. Φιλιά σε όλους. Ευχαριστούμε σε όλους όσους επικοινώνησαν και όσους μας άκουσαν και δεν επικοινώνησαν. Φιλιά. Πολλά φιλιά. Για χαρά.